Κύριε Λουγεράκη, το σύστημα να ανοίξει όπως το ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια και το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσουμε να, διορθώσουμε τα πάντα, δυστυχώς δεν έχει ανοίξει. Τι εννοείτε? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ο κόσμος τι εννοούμε και να ξέρει το τι θα τον περιμένει το επόμενο διάστημα και το αντιμετωπίζει όταν θα πάει να κάνει την έστασή του ή τη διόρθωσή του, την υποτιθέμενη. Εάν, ας πούμε, εγώ έχω ένα θέμα με από τα 10 γροτεμάχια στα 3 επιλεξιμότητας ή έχω ένα γροτεμάχιο το οποίο έχει υποδηλωθεί με κάποιον γείτονά μου, έχει μπει μέσα στα όρια τα δικά μου ή το δικό μου έχει μπει μέσα στα όρια τα δικά του. Αντί λοιπόν να είναι ανοιχτό το σύστημα, να μπορέσουμε να διορθώσουμε τις γραμμές, να πάμε στα σωστά όρια και να γίνει η επόμενη πληρωμή σωστά, αυτό δεν μπορεί να το κάνεις. Πρέπει να καταθέσεις αίτημα στην επίγεια ενεργοποίησης, το οποίο πάει προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με μια αποτύπωση, να το πω, πάνω σε ριζόχαρτο. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις διορθώσεις. Βλέπω ότι γυρνάμε σε μια διαδικασία διορθώσεων της προηγούμενης δεκαετίας. Που όλα αυτά, εάν το καλοκαίρι μετά το τέλος της ενεργοποίησης είχε μείνει το σύστημα ανοιχτό για ένα μήνα έστω, θα έκαναν μόνες τους οι πύλες ενεργοποίησης, οι λεγόμενες ενώσεις. Βλέπαν τι γίνεται, είχαν μια εικόνα και διορθώναν τις κόκκινες γραμμές. Αυτό λοιπόν φέτος δεν τους έδωσε το δικαίωμα από εκεί πέρα να το κάνουν. Είχε κλείσει το σύστημα από πάρα πολύ νωρίς και δεν γίνανε οι απαραίτητες διορθώσεις. Και το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα έχουν φάει μια ποινή για ένα χωράφι το οποίο δεν είναι επιλέξιμο. Δεν μπορούν ούτε καν να το αφαιρέσουν από την επιλεξιμότητα. Μένει η ποινή και δεν θα πληρωθούν ξανά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά θα πρέπει να κάτσει στο Υπουργείο και ο ΠΚΠ να το δούνε με περίσσια σοβαρότητα και να ανοίξουν τελείως το σύστημα ώστε να μπορέσει ο κόσμος να διορθώσει πολύ γρήγορα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι η προθεσμία δεν θα φτάσει. Είναι το μόνο πρόβλημα που παρουσιάζεται και έχει να κάνει μόνο με την επιλεξιμότητα ή όποιος από εμάς και αν πάει αυτή την ώρα εκεί όπου έχει ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του όπως έχουμε ακούσει θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή θα πάω εγώ σήμερα, θα πάτε εσείς, πρέπει να καταθέσουμε την αίτηση και μετά να μας ξανακαλέσουν για να διορθώσουμε το λάθος, την αδικία, το πρόβλημα το οποίο έχει παρουσιαστεί? Δεν ξέρω αν θα καλεστεί ξανά ο κόσμος για Δουλειράκη, γιατί στο αίτημα επάνω αναγράφεις ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημά σου και από εκεί και πέρα προφανώς θα γίνει η παρέμβαση κεντρικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνουν όλες αυτές τις διορθώσεις. Με τα δεδομένα του παρελθόντος θέλετε να πείτε και αν προκύψουν και τα δικά μου τα δεδομένα τα της ιδιοκτησίας μου και εάν παρουσιαστεί εκ νέου πρόβλημα και δεν έχει διορθωθεί σωστά, τι θα γίνει? Μετά από 3 χρόνια θα πληρωθεί ο κόσμος. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνουν, να το δουν πραγματικά με περίσσια σοβαρότητα και να κάτσουν να δουλέψουν το σύστημα όπως δούλευε τα προηγούμενα χρόνια. Διότι οι ενώσεις καλός-κακός είναι γνώστες της κατάστασης, είναι γνώστες του συστήματος και μπορούν να παρέμβουν να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις του κόσμου, ούτως ώστε να πληρωθούν. Τώρα φαντάζομαι, επειδή το έχω πει και στο παρελθόν και μαζί το είπαμε, ότι πολύ φοβόμαστε ότι θα γίνει με πρόχειρο τρόπο η πληρωμή και μετά τα δεδομένα θα αλλάζουν δύσκολα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε μια πληρωμή και ένα ορισμό προσωρινών δικαιωμάτων βάσει των εκτάσεων, των καθαρών εκτάσεων που υπήρξαν στο σύστημα. Τώρα, για να αλλάξουν όλα αυτά, πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει ένα μπάχαλο. Θα αλλάξουν ακόμα και τα δικαιώματα που έχουν, τα προσωρινά δικαιώματα που έχουν βγει για τον κάθε παραγωγό. Το ζητούμενο ποιο είναι ουσιαστικά, κύριε Τζορτζάκη, δηλαδή για να το καταλάβω? Το ζητούμενο είναι να ανοίξει το σύστημα, να μείνει ελεύθερο όπως ήταν τα προηγούμενα όχι, χρόνια. Το ζητούμενο, είναι... Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Το ζητούμενο τελικά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ποιο είναι τελικά? Δεν το έχουμε καταλάβει, κύριε Λουδιαράκη. Δυστυχώς και μακάρι τουλάχιστον να το ξέρουν οι ίδιοι που μας οδηγούν για να βγουν και να μας πούν. Δυστυχώς όμως δεν φαίνεται να υπάρχει πολιτική βούληση να λειτουργήσει σωστά το σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται
να καταθέσουν τις ενστάσεις τους. Ξέρουν ότι πηγαίνουν, καταθέτουν την αίτηση, αναγράφουν ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά τους. Άρα εδώ απαιτείται μαεστρία στο να καταγραφεί σωστά το αίτημα, το πρόβλημα του αιτούντος, διότι θα διορθωθεί και μπορεί μία λάθος λέξη να κοστίσει και να κοστίσει ακριβά για τον κάθε παραγωγό. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, κύριε Τζορτζάκη, για τα επόμενα χρόνια, και από εκεί και πέρα θα έχει να περιμένει. Τώρα, το αν θα περιμένει ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, τρία χρόνια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το πώς θα διορθωθεί και ποια θα είναι η απόφαση του να διορθωθούν τα όποια λάθη από το συγκεκριμένο οργανισμό. Αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε. Έτσι ακριβώς. Τα προηγούμενα χρόνια ο κάθε παραγωγός που πήγαινε και έκανε διορθώσεις, μπορεί κάποιος να έκανε ένα λάθος. Θα τον τερμάσουμε. Να μην μπορεί να το διορθώσει. Πήγαινε να κάνει τις διορθώσεις και φεύγοντας ήξερε ότι είναι ο φάκελός του σωστός, τα στρέμματά του σωστά και ότι στην επόμενη πληρωμή θα πληρωθεί. Τώρα δεν μπορεί να το πει κανείς. Ευελπιστούμε δηλαδή τώρα πλέον μόνο στο γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο και έχουν να κάνουν με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, εάν είναι οι ίδιοι, γνωρίζουν πώς θα πρέπει να τοποθετήσουν τις λέξεις τη μία μετά την άλλη, έτσι ώστε από το κεντρικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους υπαλλήλους οι οποίοι βρίσκονται σε κάποιες θέσεις κλειδιά, να μπορέσουν να διορθωθούν τα λάθη. Κυρία Δουλειαράκη, εγώ το θεωρώ αδιανόητο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Το να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία γυρνώντας πολλά χρόνια πίσω, όταν η τεχνολογία προχωράει και εμείς να δουλεύουμε ακόμα με χειρόγραφα αιτήματα και να βάζουμε όρια με το χέρι πάνω στους κάρτες, νομίζω ότι είναι πραγματικά αδιανόητο. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να ανοίξει το σύστημα να μπορεί ο κόσμος να κάνει διορθώσεις, να βλέπει το χωράφι του, πού είναι, να βάλει τα όρια του, να τα φτιάξει με το γείτονά του και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Να μπορέσει να γίνει μια πληρωμή σωστή. Κύριε Τζορτζάκη, ένα επίσης ερώτημα το οποίο έρχεται και λέει το εξής. Όταν λέμε ότι πηγαίνουμε στον φορέα ενεργοποίησης των ενισχύσεών μας, των επιδοτήσεων, λέμε των δικαιωμάτων μας, ότι πάμε ή στην Ένωση ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποιοι πάνε από τη μία και ποιοι πάνε από την άλλη. Αν έχω πάει και έχω ενεργοποιήσει τα δικαιώματά μου με ηλεκτρονικό, ας πούμε, τρόπο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ πρέπει να πάω αυτή την ώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την παρουσία μου, φυσική παρουσία, ή πάλι ηλεκτρονικά το αίτημά μου το αποστέλω? Όχι, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πάει να κάνει με φυσική παρουσία το αίτημά του, ώστε να δει και τι πρόβλημα έχει. Γιατί ηλεκτρονικά ο καθένας δεν μπορεί να το δει. Μπορεί βέβαια να πάει και αυτός που έκανε ηλεκτρονική έτσι, όταν ξέρει ότι ανήκει π.χ. ενεργοποίηση τα προηγούμενα χρόνια στην Ένωση Ηρακλείου, θα μπορεί να κάνει και εκεί τις διορθώσεις του. Που έχουν μια πλήρη εικόνα του χάρτη για να δει τι πραγματικά έχει συμβεί και τι πρόβλημα έχει και από εκεί πέρα να κάνει το αίτημά του σωστά.